γνωρίζετε ότι η δική μας η κριτική δεν στράφηκε στη λογική των ανταλλαγμάτων ή αν ονοματίστηκε η Τουρκία. Τέτοια κριτική κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που είναι ταυτισμένοι και με την Νέα Δημοκρατία στο ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, του Πρωτοπαλίκαρου, της αμυντικής συμφωνίας που υπογράφτηκε, ή ΜΕΝ την προετοίμασαν... Εσύ έχετε μια άλλη ολιστική προσέγγιση στο θέμα ε, αυτό. Ακριβώς το κρίσιμο ζήτημα που βάλαμε εμείς είναι ότι υπάρχει ένας τεράστι, ένα τεράστιο κόστος. Ένας βαρύτατος λογαριασμό που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είναι πρώτον η αλλαγή του φτηνού ρωσικού φυσικού αερίου με το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, από το οποίο θα θησαυρίσουν και οι Έλληνε εφοπλιστέ, οι οποίοι εκτό των άλλων είναι και ιδιοκτήτε Μίντια, για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτή τη χώρα. Δεύτερον, είναι η νέα αγορά του αιώνα των 3,5 δι η οποία θα προσθεθεί στον εξυγχρονισμό των F-16, θα προσθεθεί στα RAFAL, θα προσθεθεί βεβαίω για τα F-35. Μιλάμε για ένα τεράστιο κονδύλι, το οποίο ουσιαστικά γίνεται για να μπορεί η νατοϊκή πτέρυγα, η νοτιοανατολική, να έχει συνοχή, γι' αυτό θέλουν και την Τουρκία μέσα, γι' αυτό κάνουν και τα στραβά μάτια στο ρόλο που παίζει ο Ερντογάν, απέναντι στη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή και πάμε στο τρίτο κομμάτι έχουμε μια πολεμική εμπλοκή η οποία κρατάει καιρό και θα κρατήσει κι άλλο. Απ' τη μια ΝΑΤΟ Αμερικάνη και απ' την άλλη Ρωσία. Και αυτή η εμπλοκή γίνεται στις παιδιάδες της Ουκρανίας σε βάρος του ουκρανικού λαού. Σε αυτό το μακελιό η Ελλάδα πρωτοστατεί. Πρωτοστατεί δίνοντα γη και είδους στους Αμερικάνους με τη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Είναι για τα παραμύθια αυτά που ακούμε, ότι αναβαθμίζεται ο ρόλο μα απέναντι στη γείτονα, μας στα 2,5 μίλια, στα δυο μισή μίλια yeah. πέταξαν τα τουρκικά F-16. Την επόμενη φορά θα πετάξουν πάνω από το φάρο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό, πει, θα πετάξουν πάνω, πάνω, πάνω από το φάρο και, και το Αμερικάνικο State Department τι δήλωσε. Δήλωσε ότι υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν διαφορέ. Αν η Ελλάδα, κύριε Σοφιανέ, με, τα ε, με μεταβληθεί σε μας, διεθνή ενεργειακό κόμπο, ε, κόμπο δεν θα έχει ωφέλει η ελληνική η συζήτηση, οικονομία, δεν θα έχουν οι εργαζόμενοι. Να σα να σα θυμίσω τι που άνοιγαν για τον East Med και πόσοι οι Αμερικάνοι τον έκλεισαν. Τα θυμάστε όλα αυτά. Παραμύθιαζαν τον ελληνικό λαό για τον αγωγό και ο οποίο έχει κλείσει. Αυτή η συζήτηση περί ενεργειακού κομβού την βλέπουμε και στην Ουκρανία και την πληρώνει ο Ουκρανικό λαό. Οι κυρώσει που πήρε η ελληνική κυβέρνηση μαζί με του συμμάχου τη, τι πληρώνει ο ελληνικό λαό στο φούρνο, στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη. Κυρώσει σε βάρο τη Ρωσία, σε ένα μακελιό, παίρνοντα τη θέση με τον έναν ληστή, και ο ελληνικό λαό πληρώνει. Και εδώ, αν θέλετε, βγαίνουν και συμπεράσματα. Πόσα ακούσαμε για την αμυντική συμφωνία, διαβάζουμε σήμερα σε δημοσκόπηση. Οριακή είναι η γνώμη του ελληνικού λαού υπέρ αυτή τη συμφωνία που προετοίμασαν οι Σιριζέοι. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και το 48% του ελληνικού λαού, GPO, νέα σήμερα δημοσκόπηση, λέει ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι προ όφελό μα και δεν είναι για να διασφαλίσει τα εθνικά μα συμφέροντα. Και ε. είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μιλάμε καθαρά στον ελληνικό λαό και του λέμε ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ πλέον όχι μόνο κοστίζει ακριβά, βάζει κίνδυνο και για τα ίδια τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και για τη ζωή μας, γιατί μιλάμε πλέον για πόλεμο. Προσπαθούν να στηρίξουν την πολιτική τους, επενδύοντας και στο παράλογο, ξέρετε. Εκδικούνται τη λογική. Τι εννοείτε. Ε, εννοούμε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Κάνει κοινέ ασκήσει με την Τουρκία Στέλνει πολεμικά τη πλοία έξω από τα σύνορά τη. Ετοιμάζεται να στείλει αντιαρματικά και αντιεροπορικά στο Ζελένσκι, παίρνοντα τα, τα νησιά. Είμαστε σύμμαχο με την Τουρκία. Για ποιο άρθρο 5 μα μιλάτε, κύριε Υπουργέ. Δεν υφίσταται άρθρο 5 περί αλληλεγγύη. Δεν αναφέρθηκα σε κανένα ανάμεσα, άρθρο 5. Ανάμεσα στου συμμάχου. Ξέρουμε πολύ καλά και όλοι το δεν λένε. Δεν αναφέρθηκα στο ότι άρθρο Ότι αν βρεθούμε. Αναφέρομαι εγώ. Γιατί το ΝΑΤΟ είναι επιλογή σα. Είναι η σύμμαχό σα. Μα το έχετε σαν Ευαγγέλιο. Το ΝΑΤΟ λοιπόν το χρυσοπληρώνουμε. Για να παίρνετε τα μπράβο, γιατί είμαστε από τι ελάχιστε χώρες που καλύπτουν το 2% του ΑΕΠ σε εξοπλισμούς. Αγοράζουμε όπλα από πελάτες. Ο Μπάιντεν πουλάει. θυσαβρίζει και αυτός και ο Μακρόν. Και ο Ερντογάν αγοράζει. Αγοράζει από την Ισπανία, από την Ιταλία, από τη Βρετανία, και από την να άλλη σύμμαχο. Και να επαναποκτήσει πρόσβαση στις λογική αν, λοιπόν υπάρχει. μετά το πάγωμα των και θα εξυγχρονιστούν και τα F-16. Να είσαστε σίγουροι ότι θα εξυγχρονίσουν και τα τουρκικά F-16. Γιατί εδώ είναι business. Γιατί θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία απέναντι στα παιχνίδια που παίζει με τον Πούτιν. Ποια είναι η λογική ποια δηλαδή είναι η σχέση λοιπόν. τη Άγκυρα με τη Ουάσιγκτον, Είναι τε τεχνητή, λέτε αυτή η ψυχρότητα. Μα, εγώ σα λέω σήμερα, σήμερα το State Department πώ στάθηκε απέναντι στην παραβίαση του εναέριου χώρου ότι υπάρχουν διαφορές για τον εναέριο χώρο. Και δεν μιλάμε για τα 8 ή 10 ναυτικά μίλια, μιλάμε για τα 2,5 μίλια έξω από την Αλεξανδρούπολη θα, θα, θα δώσουν λόγο για το τι λένε οι συμμαχοί του. Είναι η γραβάτα με την ελληνική σημαία του Μπάιντερ και το σήκω χόρεψε κουκλί στο Κογκρέσο. Γιατί αυτά δεν τα είπατε, γίνανε και αυτά στο περίφημο ταξίδι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το εφικτό του κυρίου Υπουργού είναι η Ελλάδα να είναι στο ΝΑΤΟ, να χρυσοπληρώνει για ανατοϊκού εξοπλισμού, να λέει η Αμερικάνικη Γερουσία θα εξυγχρονίσουμε τα F-16, γιατί αυτά βοηθούν στη συνοχή και στη μαχητικότητα της πτέρυγας του ΝΑΤΟ, να, στέλνουμε, να ετοιμαζόμαστε να στέλνουμε και στρατό. Εκτό συνόρων για να παίξουμε το παιχνίδι των Αμερικάνων και των Ατοικών με τον Πούτιν στην Ουκρανία, να πληρώνουμε τι κυρώσει και να μα λένε ότι όλα Μάλιστα. αυτά γίνονται για το εθνικό ε, συμφέρον. Πριν απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Ενό ε, ΝΑΤΟ θέλω... που δεν αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα, δεν αναγνωρίζει σύνορα. Γκριζάρει το Αιγαίο το ΝΑΤΟ, η σύμμαχή σα. Τον πραγματικό στο... κόσμο, όχι πλευθέρω... σε αυτά που φαντάζεται ο κύριο Υπουργό, το ΝΑΤΟ πλήρωσε την Ελλάδα με τη στήριξη τη εισβολή και κατοχή τη Κύπρου. Το ΝΑΤΟ γκριζάρει το Αιγαίο, το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα, εκτό αν πιστεύει ο κύριο Υπουργό ότι κινδυνεύουμε με εισβολή τη Ρωσία. Αν το πιστεύει, για να μα προσπρατέψει με το άρθρο 5. Γιατί το άρθρο 5 προηγουμένω, το οποίο επικαλείστε όσον αφορά τι άλλε χώρε, δεν ισχύει μιλώντα για την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον να έχει 15 στρατιωτικέ αποστολέ έξω από τα σύνορά τη. Να πετάνε τα μαχητικά τη πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία. Να στέλνουμε καράβια στον Περσικό. Όλα αυτά γίνονται για να ανοίγουν οι δουλειέ τη ελληνική άρχουσα τάξη, η οποία τα έχει κάνει πλακά και και είναι επιλογή τη στο ΝΑΤΟ. Η και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφωνία προέρχεται και αυτη... των δύο από εντελώ διαφορετικέ εταιρείε. Αυτή την πραγματικότητα. Ε, Βεβαίω. Αυτή την πραγματικότητα την αντιλαμβάνεται ο ελληνικό λαό. Γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά τα οποία είναι υπερπολαπλάσια των Μάλιστα. ποσοστών του ΚΚΕ ε... που στέκονται εχθρικά απέναντι σε αυτήν την λυκοσυμμαχία. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα. Το ερώτημα, ναι. Ο ίδιος, να το επαναλάβει ο... ο... το Όχι, το άκουσα. Ο ίδιο ο Πούτιν είπε ότι σέβαλε στην Ουκρανία για να την αποκομμουνιστικοποιήσει. Ο Πούτιν είναι ένα καπιταλιστή-αντικομμουνιστή όπω και ο Ζελένσκι. Καπιταλιστή-αντικομμουνιστή και ο ίδιο. Αυτοί οι λαοί ζούσαν μαζί για 70 χρόνια. Δημιουργούσαν, είχαν επιτεύγματα. Το Αζοφστάλ, το μεγαλύτερο εργοστάσιο, είναι επίτευγμα του σοσιαλισμού. Αυτή η παραγωγή... Όμως ένα κομμάτι αυτοί, του, ο, του ουκρανικού λαού θέλει να ανοιχταυτιτοποιηθεί από την Το τι θέλει ο ουκρανικός, ουκρανικός, ουκρανικός λαός, αν το δούμε σε flashback, ο mm. ουκρανικός λαός ψήφισε όταν διέλυαν τη Σοβιετική Ένωση, στο 80% ψήφισε να μην διαλυθεί, να μην φύγει και αμέσω μετά έφυγε. Έχουν γίνει πολλά. Έχουν περάσει πολλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία αναμέτρηση ληστών στις παιδιάδες της Ουκρανίας. Η Ελλάδα παίρνει το μέρος του ενός ληστή. Το πληρώνει ο ελληνικό λαός με κόστος αυτό στη ζωή του, στην καθημερινότητά του. Και ταυτόχρονα πληρώνουμε και το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου. Ο οποίος, για να καταλήξω Άλιστα. στα ζητήματα των κινδύνων δεν μας προστατεύει από τους συμμάχους μας τους οποίους έχουμε απέναντι. Υπό... Την κλιμάκωση με τη νέα διεύρυνση του ΝΑΤΟ θα την πληρώσουν όπως την πληρώνουν ήδη οι λαοί της Ευρώπης. Εννοείται ότι όταν έρθει μια τέτοια συμφωνία εμείς θα την καταψηφίσουμε, δεν θέλουμε την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και εννοείται δεν θέλουμε και καμιά άλλη άλλη κόρα. Προσπαθώ να παρακολουθήσω τον κύριο Υπουργό, αλλά ειλικρινά δεν τα καταφέρνω. Γιατί όλο αυτό που παρουσιάζει δεν έχει σχέση με την εικόνα των πανεπιστημίων. Δεν έχει σχέση δηλαδή με τους χιλιάδες φοιτητές που δίνουν κυριολεκτικά αγώνα για να πάρουν γνώσει σε, σε υποβαθμισμένα προπτυχιακά προγράμματα, σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο λειτουργεί επιχειρηματικά, το οποίο λειτουργεί για τι εταιρείε και για τις, τα ερευνητικά του προγράμματα. Και όχι με φοιτητική μέριμνα, όχι με φοιτητικέ αιστείε, όχι με τη δυνατότητα, ο φοιτητή να σπουδάσει, να πάρει όλε τι γνώσει το επιστημονικό του αντικείμενο και να δουλέψει πάνω σε αυτό. Το Αυτή το είναι, προ... είναι η πραγματικότητα. πλαίσιο και καλά κάνετε, αυτά το που περιγράφει, είναι εδώ, ότι ακούστε, η Ακούστε, ναι, κοιτάξτε, σύμβα. η ένταση δημιουργείται όταν θέλουμε όλα τα πλάνα, όλε οι οθόνε, όλα τα κανάλια να παρουσιάσουν τη δράση περιθωριακών ομάδων, προβοκατόρικων ομάδων, στο γκρέμισμα του ΑΕΒ τείχου. Και να στείνεται μετά σκηνικό με την αστυνομία και να εισβάλλουν μετά τα ΜΑΤ στα, στα αμφιθέατρα της Φουμουσού που έκαναν οι φοιτητέ μάθημα και να τα γεμίζουν καπνογόνα. Κυνηγώντα κάποιου τύπους. Και ταυτόχρονα να καταγγέλει ο γραμματέα του ΚΚΕ στη Βουλή ότι τύπο προβοκάτορα στέκεται μπροστά από τα ΜΑΤ. Χωρί να τον πειράζει κανένα, τα προκαλεί για να γίνει σύγκρουση και μετά να φύγει. Λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό, όλο αυτό το παραμυθάκι τελειώνει. Και τελειώνει με την ίδια τη θέση των φοιτητών. Είναι τυχαίο που την Τετάρτη ψήφισαν 52.000 φοιτητέ και δεν έγινε το παραμικρό επεισόδιο, κύριε Υπουργέ. Το παραμικρό επεισόδιο και άσχετα με τις λαθροχειρίες και τις απάτες της ΔΑΠ, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ένας νέος συσχετισμός στα πανεπιστήμια, ο οποίος θα φέρει την αντιπαράθεση στην ουσία. Και όχι σε αυτά Αναφέρεστε που θέλετε. Αναφέρεστε τώρα στο αποτέλεσμα Βεβαίως, των εκλογών. Βεβαίως, νίκη της πανσπουδαστικής, στην ανάδειξή της σε πρώτη δύναμη μετά από 35 χρόνια, στο σύνολο των συλλόγων, γιατί και αυτά που γράφετε, ξέρετε, η ΔΑΠ λέει εκείνο που σου λέει τ' άλλο. 260 φοιτητικοί σύλλογοι έκαναν εκλογές υπάρχουν 260 αποτελέσματα. Εδώ σας με την υπογραφή. Ότι κάνατε διπλούς, αυτά είναι παραμύθια ούλ. και θα πω, θα πω για αυτά. Πείτε. Αυτά είναι παραμύθια. 260 φοιτητικοί σύλλογοι υπουργός. έκαναν εκλογέ. Υπάρχουν υπογραφέ των εφορευτικών επιτροπών και τη ΔΑΠ. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που. Είναι ο κύριο Συρίκο, ξέρει ότι η πανσπουδαστική είναι πλέον πρώτη δύναμη μετά από τόσε κάμποσα χρόνια. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα που διαμορφώνεται, Ακόμα και για το ΔΠΑ για το οποίο μιλάει η ΔΑΠ, μιλάει για του φοιτητέ, γνωρίζει ο κύριο Υπουργό, που εδώ και τρει μήνε κάνουν μαζικότατε κινητοποιήσει και απέτρεψαν τη μεταφορά των πρώην ΤΕΗ Θεσσαλονίκη έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και απέτρεψαν την κατάργηση σχολών. Γιατί ζήταγε το Υπουργείο να καταργηθούν τμήματα, αλλά δεν τόλμησε να καταργήσει κανένα μόλι δύο μετά από προτάσει πανεπιστημίων. Υπάρχει, Υπάρχει ο λοιπόν ο ένα συσχετισμό καινούριο, ο οποίο κυριολεκτικά θα φέρει στην πρώτη γραμμή τα πραγματικά προβλήματα από των φοιτητών τελευταί, που δεν έχουν σχέση με τον κάθε προβοκάτορα και με την κάθε ομάδα που θέλει Αυτός να στήσει ο παιχνίδια με την κυβέρνηση. Στο... Κοιτάξτε, η κυβέρνηση στα πανεπιστήμια έχει γνωρίσει είτε θα γνωρίσει και άλλες. Mm. Ήθελε να κόψει, να καταργήσει πάνω από 40 πανεπιστημιακά τμήματα, mm. δεν προχώρησε, μόλι σε δύο και μετά ο προσπάθης. Ήθελε να μεταφέρει το ΔΙΠΑΕ για το οποίο αναφέρθηκε πριν. Οι φοιτητέ έφραξαν τον δρόμο, οι σχολέ λειτουργούν εκεί που ήταν. Κόβει 9.000 θέσει στα πανεπιστήμια, ένα ακόμα κόφτη για τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές σε λίγο. Αυτό δεν το συζητήσαμε, Ετοιμάζον... καθόλου. 9.000 και το μάλιστα 2.500 στα πανεπιστήμια τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε συνθήκε οικονομική χρεοκοπία που έχει η λαϊκή οικογένεια. Επιχειρεί να βάλει την Πανεπιστημιακή Αστυνομία μετά από δύο χρόνια. Είμαστε σίγουροι ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι θα συζητήσουν και θα οργανώσουν τη δική τους θέση λοιπόν. απέναντι σε αυτή την πρόκληση από την πλευρά κυβέρνηση.